ανθρωπότητας. Να ξεφεύγουμε πολλές φορές, έστω και γιατί αντιλαμβάνομαι μέρος και η Τρέτσα και εγώ, μας πιάνει πολλές φορές η έντονη αγωνία να δείξουμε τη δύναμή μας. Δεν χρειάζεται, η δύναμη φαίνεται με την φαλιότητα, την υπομονή και την επιμονή σε πολύ συγκεκριμένες απόψεις και στάσεις. Το λέω αυτό γιατί οι προκλήσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα από την σύμμαχο χώρα, την Τουρκία, είναι σύμμαχος, μην το ξεχνάμε αυτό, παρόλο που ήδη ενδεχομένως το ξεχνάει, αυτές οι προκλήσεις πρέπει εμείς να είμαστε με τη στάση και να κρατάμε τη στάση την οποία κράτησε. Και το τελευταίο διάστημα, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε, μιλάω για το θέμα του Μπαρμπαρός, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε, με κατεύθυνση και επιμονή και της πολιτικής ηγεσίας, υλοποίηση από την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, είναι ο βέλτιστος, ο καλύτερος λοιπόν τρόπος για να, να μην δημιουργούνται προβλήματα. Ξέρετε, το είπα προηγουμένως, ότι ο πόλεμος πρέπει να είναι η εχθροπραξία ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να είναι το έσχατο σημείο επιλογής μας. Γιατί κανείς δεν κερδίζει από ένα πόλεμο. Μπορεί ενδεχομένως ή ακόμα και από μια μεγάλη ένταση, ακόμα και να θεωρείται τιμητικό να κερδίσουμε πολλές φορές, έχουμε χάσει όλοι. Και έχουν χάσει κοινωνίες, έχουν χάσει οικονομίες,